Κύριε Γκίκα, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Να μας πείτε καταρχήν, ακούσατε, έκανα ένα πρόλογο με το τι έχουμε ακούσει μεταξύ άλλων αυτές τις μέρες. Υπάρχουν και πάρα πολλά που ακούγονται από τη Θεσσαλονίκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από γύρω-γύρω και τριγύρω. Ρωτάω, τελικά, τι δεδομένα έχουμε κύριε Γκίκα, τι να κρατήσουμε, τι γίνεται? Καταρχάς να πούμε ότι όλοι έχουν δίκιο. Κανείς δεν έχει άδικο από όλους αυτούς που αναφέρατε και ταυτόχρονα όλοι έχουν άδικο, γιατί κάθε ένας μιλάει σε διαφορετικό χρονικό, σε διαφορετική χρονική στιγμή που εκείνη τη στιγμή επικρατεί αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούν. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα ταχαίως εναλλασσόμενο πεδίο, μια εικόνα που αλλάζει μαγικά κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, δημιουργεί καινούργια δεδομένα και αυτό όλο μπερδεύει πάρα πολύ και στην αξιολόγηση και στη λήψη αποφάσεων. Mm-hmm. Κανείς δεν είναι σοφός, κανείς δεν τα ξέρει όλα και όλοι μαζί συμβάλλουν στο να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα αυτή την περίοδο που φαίνεται, να μπούμε στην ουσία του θέματος, ότι υπάρχει μια έξαρση που την περιμένουμε. Να ξέρετε ότι κάθε εξάμηνο έχουμε μια καινούργια, πώς θα το πούμε, έξαρση του νέου στελέχου, σε πάση περιπτώσει, που εμφανίζεται και άλλο θα έρθει μετά την έξαρση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο παρακλάδι της όμικρον, το 4 και το 5. Mm-hmm. BA4, BA5. Φαίνεται ότι στην Κρήτη επικρατεί το 5, στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί το 4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο στελεχών? Είναι ότι τρέχουν λίγο πιο γρήγορα από την προηγούμενη, την όμικρον 2. Και έτσι όμικρον 4 και όμικρον 5 στις επόμενες μέρες θα έχουν εγκατασταθεί στην Κρήτη. Ήδη εγκαταστάθηκε, έχει περάσει το 80-90%, και ό,τι καινούργιο είναι όμικρον 5 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα όμικρον 4, είναι περίπου τα ίδια. Mm-hmm. Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτά? Έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ακούν καλά στα εμβόλια. Ξέρετε, κάθε καινούριο υποστέλεχος της όμικρον 1 κόβει και ένα ποσοστό από την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Ευτυχώς για συμπτώματα. Ευτυχώς για πυρετούς, για τέτοια. Και ευτυχώς όχι για μονάδες εντατικής και διασωλήνωσης, ευτυχώς όχι για απώλειες. Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει η καινούργια αύξηση. Δεν λέω κύμα, γιατί ακόμα δεν είναι κύμα. Και προσπαθούμε να το αξιολογήσουμε και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και αν θα έχει. Mm-hmm. Η εκτίμηση και τα μοντέλα δείχνουν ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη έξαρση. Mm-hmm. Άμα δείτε από το Γενάρη και πέρα που ξεκίνησε η Όμικρον έκανε μια πολύ μεγάλη αύξηση μέσα στο τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Μετά τον Απρίλιο ήρθε η Όμικρον 2. Η οποία παραλλαγή της όμικρον έκανε μια έξαρση, αλλά μικρότερη από την έξαρση της όμικρον του Γενάρη. Mm-hmm. Τώρα μετά ήρθε την όμικρον 2, έρχεται η όμικρον 4-5. Υποθέτουμε θα κάνει ακόμα πιο μικρό κύμα. Άρα λοιπόν κάτι πάει και σβήνει εδώ. Το λέω έτσι απλοϊκά. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν μαρτυρούν ότι έχουμε ραγδαία αύξηση βαρέων περιστατικών. Μιλώντας με ανθρώπους από τη μονάδα εντατικής, μου λένε ότι καταρχάς οι μονάδες μας είναι άδειες και στην Κρήτη ειδικά, που έχει και μεγάλο φορτίο αυτή τη στιγμή όπως φαίνεται από τους επιδημιολογικούς χάρτες, δεν αποτυπώνεται αυτό σε βαριά περιστατικά. Mm-hmm. Οι γιατροί των μονάδων μας λένε ότι είναι πολύ επηρεασμένοι αυτοί που μπαίνουν μέσα στις μονάδες εντατικής πια. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι περνούν κάτι το οποίο είναι αρκετά ήπιο. Mm-hmm. Τουλάχιστον πάνω σε αυτό που λέτε, χθες τα στοιχεία έδειχναν 66 ασθενείς στα νοσοκομεία της Κρήτης. Από αυτούς μόνο οι 6, όπως είπατε πριν από λίγο, απλά το προσθέτω σε αριθμούς σε ΜΕΔ, εκ των οποίων οι 4 διασωληνωμένοι σε όλο το νησί.
Έτσι λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις 1.200 περίπου στο νησί κρούσματα, έτσι τουλάχιστον ανακοίνωσαν χτες, με 4 διασωληνωμένους, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε Μάλιστα. τον Απρίλιο ή τον Γενάρη, που δεν είχαμε 4 διασωληνωμένους, είχαμε 30 διασωληνωμένους. Mm-hmm. Κρατώ λοιπόν εγώ αυτό που είπατε στην αρχή, ότι έχουμε ούτως ή άλλως ένα ιό, ο οποίος ταχύτατα εναλλάσσεται, γιατί είπατε ότι το πεδίο αλλάζει κάθε 3 με 4 μήνες και έτσι αλλάζουν κάθε εξάμηνο τα δεδομένα. Έχουν να κάνουν με την διασπορά του νέου στελέχους πάντα, για να μιλάμε για αύξηση. Έχει να κάνει με την έλλειψη προσοχής που μπορεί να δείχνει κάποιος από εμάς. Έχει να κάνει με υγειονομικά μέτρα τα οποία δεν λαμβάνονται και πάντα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν παράπονα πάνω σε αυτό και καταγραφές σε ό,τι έχει να κάνει με σωστά υγειονομικά μέτρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι βγάλαμε τις μάσκες στους περισσότερους χώρους, κύριε Γκίκα. Κοιτάξτε να δείτε, ο ιός εξελίσσεται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα κάνει 2-3 μεταλλάξεις. Και κάθε 3-4-5 εβδομάδες φτιάχνει ένα καινούργιο στέλεχος, το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό, και έρχεται το επόμενο μετά από 3 εβδομάδες. Τελικά κάθε 6 περίπου μήνες εμφανίζεται και ένα καλό κύμα. Όμως αυτό επηρεάζεται το πόσο μεγάλο θα είναι το κύμα. Έτσι αλλιώς θα υπάρξει το καινούργιο στέλεχος, και το επόμενο θα υπάρξει και το μεθεπόμενο θα υπάρξει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πληθυσμό που είναι εμβολιασμένος, όσο είναι εμβολιασμένος. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τη δημόσια υγεία και έχουν ληφθεί. Υπάρχουν δομές οι οποίες παρατηρούν, επιτηρούν, κάνουν αξιολογήσεις κτλ. Και ανάλογα με αυτά παίρνουμε και τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν είμαστε το ίδιο με πέρσι. Χρειάζεται. Νομίζουμε ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται να κλειστεί σε ένα lockdown, ούτε να φορέσουν όλοι μάσκες στην παραλία, παραδείγματος χάρη, που κάθονται και κάνουν τον μπάνιο τους. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα τώρα είναι να επικεντρωθούν στους ανθρώπους, να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευαλωτότητα, να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε. Έχουμε φάρμακα. 2-3 φάρμακα τα οποία τα παίρνεις άμεσα εάν έχεις υποκείμενη νόσο. Έχουμε μονοκλονικά αντισώματα. Έχουμε τα εμβόλια και τα καινούργια εμβόλια που έρχονται. Ξέρετε, η μάχη με τον κορονοϊό κερδίζεται σπιθαμή-σπιθαμή. Δεν γίνεται σε μια μέρα. Και νομίζω ότι από πέρσι μέχρι φέτος έχει πάει ακόμα πιο πολύ προς την κανονικότητα η ζωή μας. Είσαστε από εκείνους τους επιστήμονες που πιστεύουν, να βάσει όλων των στοιχείων που έχετε μέχρι σήμερα, αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, γνωρίζετε από τη δική σας την πλευρά, ότι πρέπει να ακολουθήσει, κύριε Γκίκα, ένας εμβολιασμός στο γενικό πληθυσμό στο φθινόπωρο μέσα, με ένα εμβόλιο, εάν όντως το έχουμε αυτό το εμβόλιο, που θα το κάνουμε όπως το εμβόλιο της γρυπής, εποχικό? Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται 2 εμβόλια τα οποία είναι πιο εστιασμένα, γιατί από το εμβόλιο που έχουμε τώρα και κάνουμε 1, 2, 3, 4 δόσεις, είναι το εμβόλιο με το αρχικό στέλεχος σαν βάση του της Γιουχάν. Τώρα ετοιμάζουν 2 εμβόλια τα οποία έχουν σχέση με την Όμικρον, και μάλιστα μια εταιρεία ετοιμάζει και ένα διπλό εμβόλιο Όμικρον και Γιουχάν, το οποίο θα υπολογίζουν ότι θα έχει και μια καλύτερη κάλυψη του πληθυσμού. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ο συνδυασμός των 2 στελεχών, της Γιουχάν και της Όμικρον, είναι κάτι ανάλογο με τη γρήπη, που κάθε χρόνο στη γρήπη είχαμε 4 στελέχη μέσα στο εμβόλιο. Σωστά. Έτσι λοιπόν, όσο ηρεμεί, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν δέχεται πια τον όρο πανδημία. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια πιο ήπια φάση, ομαλής κατηφόρας προς καλύτερες, προς μικρότερες, πώς θα το πούμε,
βλάβες προς τον πληθυσμό. Άμα mm-hmm. δείτε ας πούμε την παγκόσμια κατάσταση, τη μεγάλη εικόνα, είχαμε το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο είχαμε 14.000 θανάτους την ημέρα σε παγκόσμιο κλίμακα, τώρα έχουμε 1.200. Είχαμε 3,5 εκατομμύρια κρούσματα σε παγκόσμια κλίμακα, τώρα έχουμε 450. Αντίστοιχο γίνεται και στην Ελλάδα σε πιο μικρογραφία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια πρόοδος προς την κανονικότητα, την οποία θα ενισχύσουν και τα νέα εμβόλια, με στόχο τελικά η ενδημία, γιατί δεν πρόκειται να φύγει αυτός ο ιός, θα μείνει εδώ που είναι. Αλλά θα έχει αλλιώτικο προφίλ και αλλιώτικη αντιμετώπιση και ο πληθυσμός θα έχει μια ανοσία, ήδη έχει αποκτήσει ένα είδος ανοσίας, ακόμα και στα μη αποτελεσματικά εμβόλια υπάρχει μια κάλυψη στις βαριές λοιμώξεις και στις απώλειες. Άρα λοιπόν πάμε σιγά σιγά προς μια καινούργια πραγματικότητα, η οποία θα λέγεται ενδημία και η οποία θα υπάρχει ένα εμβόλιο, πιθανά να είναι και όλα μαζί τα εμβόλια σε ένα κοινό και να το κάνουμε μια φορά το χρόνο. Αυτό είναι το vision, η πρόβλεψη, η κατεύθυνση που έχουν. Αυτό είναι σήμερα που θα αποφασιστεί στην αρμόδια επιτροπή, στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Όχι, αυτό δεν ξέρω. Η Επιτροπή Εμβολιασμών με την Μεγάλη Επιτροπή που των εμπειρογνωμόνων δεν είναι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αξιολογούν τα δεδομένα όλων των και όλων των μετρήσεων που υπάρχουν και βλέπουν και κάνουν στρατηγική εμβολιασμών. Ωραία. Να ρωτήσω. Παραδείγματος χάρη μπορούν να προβλέψουν ότι τον Οκτώβριο την τέταρτη δόση θα την προσφέρουν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Δεν βλέπω μαζική υποχρεωτική κάπως έτσι του εμβολίου εφαρμογή. Ξέρετε, εκείνο το οποίο έχει απασχολήσει και συζητείτε, πείτε μας και δώστε μας τα φώτα σας στο χρόνο που μας απομένει, είναι οι επαναλυμώξεις και όπως επίσης και ανθρώπους από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, όπως επίσης και η long COVID, γιατί όλο και περισσότερο ακούμε ασθενείς οι οποίοι λένε ότι εγώ ταλαιπωρούμαι από long COVID και έχω πάνω μου ακόμα αυτά τα σημάδια που δεν με αφήνουν να ηρεμήσω, είτε είναι κόπος, είτε είναι βήχας, είτε τέλος πάντων οτιδήποτε μπορεί να είναι που να έχει επηρεάσει τον οργανισμό. Αυτό, ναι, αυτό πόσο επικίνδυνο είναι? Αυτά είναι τα απότερα. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν απαντάνε καλά στον κορονοϊό και κρατούν, είτε μερικοί κρατούν τον ιό μέσα τους για αρκετό καιρό, είτε τα συμπτώματα τα ίδια μετά από 4 εβδομάδες, 8 εβδομάδες, 2 μήνες, 6 μήνες μπορεί να έχουν κάποια συμπτώματα. Δεν έχουμε την πλήρη πληροφορία ακόμα για το τι είναι και τι προεκτάσεις έχει το long COVID. Ξέρουμε ότι δημιουργεί προβλήματα σε μια μερίδα ανθρώπων, αλλά ακόμα δεν έχουμε ακόμα διευκρινίσει και λείπει η πληροφορία ποιος είναι ο ορισμός του όρου long COVID. Τι σημαίνει long COVID? Ας πούμε, έχω λίγο καταβολή ή ανοσμία, είναι long COVID? Πιθανότατα να είναι. Άρα λοιπόν δουλεύουμε τώρα στο long COVID να δούμε ποια είναι η βεντάλια των συμπτωμάτων που πιθανόν να παραμένουν και με βάση αυτό να δούμε αν υπάρχει και τι είδους θεραπεία. Αλλά αυτό είναι για το απότερο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ζήτημα. Φυτρώνουν συνέχεια σε όλη την Ελλάδα μικρά ιατρία long COVID για να καταγράψουν και να δώσουν κάποιες πρώτες βοήθειες, να καλύψουν τα επίγοντα περιστατικά της long COVID, παραδείγματος χάρη μια παρατεταμένη αναπνευστική δυσχέρεια κτλ. Αλλά ακόμα δεν έχει οργανωθεί το σύστημα και σε παγκόσμιο κλίμακα τι είναι το long COVID και πώς θα αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ δρόμο. Ακόμα. Όσον αφορά τις επαναλυμώξεις, είναι περίπου το 11% των λοιμώξεων που έχουμε.
Είναι οι επαναλημώξεις, οι οποίες ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν βλαπτική επίδραση. Είναι πολύ πιο ήπιες από την πραγματική λίμωξη. Έτσι τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται και θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Λοιπόν, ένα εμβόλιο εποχικό και προς τα εκεί αυτή την ώρα οδηγούμαστε. Ενδημία και όχι πανδημία, κρατάω αυτά τα δεδομένα που μας δώσατε. Ξεκίνησε 3η-21η-5η στις ΗΠΑ ο εμβολιασμός για παιδιά κάτω των 5 ετών. Εκτιμάτε ή είσαστε υπέρ αυτού, κύριε Γκίκα, δηλαδή και κάτω των 5 να γίνεται το εμβόλιο? Κοιτάξτε να δείτε, οι πιο ψύχρεμοι λένε ότι αυτό το εμβόλιο μπορούν να το κάνουν σε αυτές τις ηλικίες, αλλά σε παιδιά τα οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα και τα οποία κινδυνεύουν από μια σοβαρή νόσο. Ο συνολικός εμβολιασμός δεν ξέρω αν έχει επικρατήσει ακόμα ή αν θα επικρατήσει. Εξάλλου είναι πολύ νωρίς ακόμη για το τι συμβαίνει και τα δεδομένα της επίγουσας λήψης απόφασης να εμβολιαστούν και τα παιδιά από 6 μηνών μέχρι 5 είναι πολύ λίγα. Είναι σε αριθμούς διψήφιους, ούτε καν τριψήφιους. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε λίγο ακόμη και η Επιτροπή πιθανώς να το συζητήσει σήμερα των εμβολιασμών. Είναι κυρίως παιδίατρη αυτή η Επιτροπή. Και θα έχουμε τα αποτελέσματα της σύσκεψης αυτής αλλά και της γενικότερης στάσης σε παγκόσμιο κλίμακα τους επόμενους μήνες. Κύριε Γκίκα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή.